Είδατε πόσα. Δεν είπες πολλά. Όσο έπρεπε να πεις περισσότερα, ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε. Όχι, κύριε Γκούμα δεν με πρόλαβε. Ναι. Είμαι από παλιά ακόμα. Τι θέλω να πω. Δύο πράγματα. Πρώτα, και η Ελπίδα, η κυρία Πάβη και ο Θόδωρος είπανε τριακονταετία. Γιορτάζουμε σήμερα τα 35 χρόνια απραξίας. Συν τα δύο δοξιάδη γίνονται 37. 35 χρόνια απραξίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και θα τελειώσω. Λέει ότι επειδή μας λείπει ο Μπασκόζος, θα μου δώσει καιρό περισσότερο, οπότε είπες για τα ανέκδοτα, θα τα φυλάξεις στο τέλος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, να μ' ακούσει ο Κυριόπουλος. Λέει, επιλέξατε, είπε Θόδωρε, ότι επέλεξα. Δεν επέλεξα εγώ. Νομίζω το θέμα κάπως το επέλεξε, ας πούμε, λέω για τον κύριο Κυριόπουλο, γιατί είπαμε ο άξονας είναι γύρω από εκεί με τη Λίνα και βάλανε ότι ο Σούρας από την εποχή του Δοξιάδη. Επομένως, αυτά είναι έκφραση που μπήκαν να μιλήσουν. Και είχε νόημα αυτό. Γι' αυτό λίγο θα σας φάω ίσως και 5-6 λεφτά παραπάνω, έτσι δεν είναι, πρόεδροι. Ακριβώς γιατί με φέρνετε τώρα και λίγο συγκινησιακά να θυμηθώ αυτά τα πράγματα, αλλά συνδέω όμως την όλη παρουσίαση. Παρένθεση. Εγώ είμαι ευχαριστημένος και η Λίνα αλλά και τον Κυριόπουλο, έτσι που νομίζω ότι έχει την κυριαρχία στην οργάνωση του προγράμματος, ότι είμαι από αυτούς πάλι που έχω πει η θεωρία των ιδίων φατσών. Δημήτρη, δεν είναι ότι βαρέθηκα τη φάτσα σου, ούτε εσύ τη δικιά μου, αλλά χαίρομαι διότι βλέπω σε αυτό το φόρουμ, βλέπω και άλλες φάτσες σήμερα. Κάποιοι καινούργοι, και θα ήταν ενδιαφέρον σε κάποια σημείο, κάποια αποστροφή, να ξέρουμε και το προφίλ των συμμετεχόντων, έτσι, με μια έννοια. Γιατί πραγματικά έχω δει και καινούριους ανθρώπους και είναι ευχάριστο γι' αυτό. Λοιπόν, επομένως, ας αρχίσουμε αυτό που λέει μια περιπέτεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αυτό έβαλε, από την πρωτοπορία του σχεδίου Δοξιάδη και της μεταρρύθμισης Αυγερινού στην ΑΕΝΑ, η Αδράνια και Κρίς. Έτσι, αυτό είπαμε το Γιάννη τον Κυριόπουλο, να πω από την εποχή του Δοξιάδη, και αυτό το βάζουνε, γιατί η ιστορία με έφερε, γι' αυτό λίγο θα μου υποφέρετε τα 5 λεπτά τα πρώτα, τα οποία δεν είναι ιστορικά, αλλά έχει σημασία μεγάλη για εσάς που είστε όλα νεότεροι και ίσως στην εποχή Δοξιάδη μερικοί δεν είχαν γεννηθεί ακόμη. Μιλάμε δηλαδή εποχή 78 έως 80, που ο Δοξιάδης, γιατί μπήκε το όνομα εκεί πέρα, ήταν υπουργός υγείας, τον έβαλε ο Καραμαλής εξοκοινοβουλευτικό. Αυτό το φωτεινό μυαλό που όλοι μας έχουμε παραδειχθεί ότι ήταν ένα φωτεινό μυαλό, δέχτηκε, μην το πάρετε καθόλου πολιτικά, γιατί θα το δείτε την νήξη που θα σας πω, γιατί είναι καταγραμμένη κάτω και ιστορικά καταγραμμένη και υπόθηκε και στη Βολή κιόλας, ότι ο Δοξιάδης ήταν το φωτεινό μυαλό και εμάς βεβαίως μας έφερε όλη την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ιστορικά πάλι η πρωτοβάθμια ξεκίνησε πάλι με μια ιστορική διακήρυξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, την περίφημη Αλμάτα. Είναι αυτό που θα έχετε ακούσει τον Κυριόπουλο και άλλες φορές, και είμαι σίγουρος θα το ξαναπεί, που έχει πει το περίφημο που μου αρέσει εμένα, είναι πλήρη επαναφορά, πώς είναι το έργο με τον Σβατζενέγκερ, πώς τον λένε εκεί πέρα, total, ολική επαναφορά της πρωτοβάθμιας της Αλμάτα. Έχει σημασία αυτό, κρατήστε αυτή τη σύνδεση έτσι και το δίκτυμα αυτό του Γιάννη του Κυριόπουλου, γιατί μου αρέσει και το χρησιμοποιώ και το κλέβω. Το κλέβω με την έννοια ότι κάνω την αναφορά. Υπάρχει πηγή, Κυριόπουλος από κάτω, δεν είναι. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο Δοξιάδης τότε που είχε συλλάβει αυτή πραγματικά την αντίληψη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά προσέξτε, δομημένη οπωσδήποτε μέσα σε μια αντίληψη δημιουργίας ενός συστήματος υγείας. Για το Δοξιάδης έβαλε τις αρχές, αυτός έβαλε τις αρχές για εθνικό σύστημα υγείας. Έτσι έφτιαξε τις λεγόμενες επιτροπές φύλια και ούτω καθεξής. Εντάξει,
Και αυτός δημιούργησε και τα ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Αυτά είναι τα ιστορικά, να ξέρετε, οι νεότεροι, δηλαδή, περί Δοξιάδη. Εγώ είχα πει στη Λίνα, αλλά είναι στη σελίδα, αυτά που λέω τώρα είναι στη σελίδα 143 του βιβλίου μου, ναι. Που κάποια ώρα θα πρέπει να σας το μοιράσουμε, έτσι, ένα δώρο μικρό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, να μιλήσουμε. Έρχεται λοιπόν ο Δοξιάδης, προσέξτε, σε αυτή την αντίληψη της πρωτοβάθμιας, αλλά ξεκινώντας ότι είναι η βάση, ότι είναι ο πυλώνας δημιουργίας ενός συστήματος υγείας και εξηγώντας σε εμάς τι έπρεπε να γίνει. Καλεί λοιπόν την ομάδα μου, καλεί τον Σισούρα και την ομάδα μου, να του φτιάξουμε την πρώτη προσέγγιση για τα κέντρα υγείας. Έτσι, γιατί ήταν πλέον οι λειτουργικές μονάδες που θα φέραν σε πέρας και θα οργανώναν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Επομένως, να κάνω την παρατήρηση από τώρα. Ό,τι λέμε σήμερα και ό,τι θα σας πω εγώ, αλλά συνέχεια θα πούμε, και οι νεότεροι να τα ακούτε, μην νομίζετε ότι ήρθαν τίποτα σχέδιο ή έχουμε καινούργια σχέδια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέχρι το σημερινό που υπόθηκε με τα ιατρία της γειτονιάς και με τις μονάδες αναφοράς που είναι τα αστικά κέντρα υγείας. Είναι ακριβώς τα σχέδια τα οποία επεκράτησαν από τότε. Τότε καλεί την ομάδα μου και έχω τη μεγάλη έτσι χαρά να έχω και έφτιαξαμε τη μελέτη εμείς μοναδικά για τη δημιουργία των κέντρων υγείας, έτσι, στην, πώς το λένε, αλλά στον αγροτικό τομέα. Γιατί ήταν ένα δεύτερο στάδιο, τι είναι, ναι, ένα δεύτερο στάδιο για να πάμε στα αστικά κέντρα υγείας. Στα αστικά δηλαδή, στα αστικά κέντρα που έπρεπε να δημιουργηθούν οι μονάδες κτλ. Κτλ. Πραγματικά τότε δουλέψαμε σκληρά. Νάτι η πρωταρχική μελέτη. Όχι, εδώ είναι. Αυτό κράτησε. Ναι, ναι. Προσέξτε, τώρα αυτό το έφερα διότι είπαμε συγκινησιακά. Με ενδιαφέρει. Πάρτε εδώ, παραμισχάρι. Τότε δεν υπήρχαν κομπιούτερς και δουλέψαμε μαζί με την ομάδα μας στην Πάτρα και τους αρχιτέκτονες. Και αυτό ήταν. Γράφει ποιος είναι ο νομός είναι εδώ πέρα. Ποιος είναι ο νομός Μάρθα. Τι λέει, Ετωλίας και Ακαναγίας. Ετωλίας και Ακαναγίας. Και βλέπετε ποια είναι, ό,τι βλέπετε με πράσινο είναι τα αγροτικά κέντρα υγείας και τι πληθυσμό κάλυψης είχαν. Και βεβαίως τα άλλα που είναι με τα κόκκινα είναι τα νοσοκομεία και την περίοδο, πώς το λένε, την περιοχή που θα μπορούσαν να καλύψουν. Αλλά να βγει αυτό το πράγμα, χρησιμοποιήσαμε και έβγαλα και το άχτη μου της επιστήμης μου, αλλά ήταν όμως σοβαρό. Ήταν η πρώτη προσέγγιση αυτή της επιστήμης, ήταν μοντέλο. Υπήρχε ένα μαθηματικό μοντέλο πίσω. Το μαθηματικό μοντέλο υπάκουγε σε αυτό εδώ το πράγμα, έτσι πολύ χοντρικά, ότι σε αυτό είδαν όλα τα στοιχεία. Πήραμε από κάθε νομό, σαρώσαμε ποια είναι τα υποψήφια χωριά, παύλα, κομοπόλεις, που θα μπορούσαν να είναι, πώς το λένε, πιθανά που θα τα βγάζει το μοντέλο και μπήκε το μοντέλο με 9 παραμέτρους μέσα, έτσι, μεταβλητές, που λέω καμιά φορά έτσι για δασκαλίστικα και μαθητικά, ότι γιατί είχαμε βάλει και τη μεταβλητή, ότι στην Κομοπόλη ψάξαμε να βρούμε πόσα γκαράζα, πώς το λένε, αυτοκινήτων υπήρχαν. Με ποια έννοια. Με ποια έννοια να φανταστείτε. Με την έννοια ότι οι αγρότες την ώρα που πάνε να φτιάξουν το αυτοκίνητό τους, ας πάνε να δούνε το κέντρο υγείας, το αγροτικό ρένα, για να κάνουν μερικές, πώς το λένε, να δούνε τη χολυστερέλη τους, να δούνε το ένα τους, να δούνε το άλλο. Έτσι, ο Δοξιάδης είχε πει ότι προσέξτε, να δημιουργήσουμε στη βάση, στην κοινότητα των ανθρώπων που να αρχίζει να δει αυτές τις πρώτες υπηρεσίες και να μπουν η έννοια της πρόληψης και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, και ενθουσιαζόταν βεβαίως. Θέλετε δεύτερη παρένθεση. Η δεύτερη παρένθεση ήταν τώρα τους παράγοντες που θα πω, οι πιέσεις που δεχόσταν. Ο Δοξιάδης είχε αυτή την τέτοια που δεν ήταν και πολιτικός με αυτή, και τον παίρναν τηλέφωνο και λέγανε ο τάδε δεσπότης ή ο τάδε πολιτικός, λέει, ξέρετε, λέει, στο, γύρω στην περιοχή τη δικιά μας, έχουμε, πώς το λένε, έχουμε ένα κτίριο ωραίο και τα λοιπά, μήπως να γίνει το κέντρο υγείας. Άντε εμείς να πούμε δηλαδή ότι τα κέντρα υγείας δεν ήταν να καλύψουν
να καλούν την Κάτω Αχαγιά ή την Κλειτορία ή ξέρω εγώ ένα άλλο ή το Λιδωρίκι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά την περιοχή αυτή που σας έδειξα εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, και τους έστειλε όλους σε μένα. Ναι. Δεύτερη παρένθεση, στη σελίδα 145 γράφει σημείωση από κάτω ότι μου τηλεφωνεί ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ο οποίος τότε ήταν νεαρός βουλευτής, είχε έρθει από το Χάρβαρντ και λέει: «Κύριε Σισούρα, αυτό το πράγμα, έμαθα ότι κάνετε αυτό το πράγμα, με παρέπεψε ο κύριος Δοξιάδης, ο υπουργός αυτά», και του λέω το περίφημο ότι: «Κύριε Σαμαρά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Έμαθα ότι έχετε ένα MBA, Master of Business Administration, μόλις από το Harvard, και θα καταλαβαίνετε ότι», και άρχισα σε 5 λεπτά, του είπα λίγο το μοντέλο. Και λέει: «Κύριε Καϊτά, σηκώνω τα χέρια μου, η Κωμόπολη που σας ανέφερε για το αυτός ήθελε να πολιτικά τελείως να πωλήσει ότι στο τάδε να σας έφερα και ένα κέντρο υγείας». Και ούτω καθεξής. Να μην τα πολυλέμε, να κλείνουμε αυτή την περίοδο. Για μένα όμως δεν είναι ότι ιστορική, διότι μπήκα μέσα. Ό,τι λέω να τα συνδέσετε ότι έχουν την έννοια που λέμε από την εποχή Δοξιάδη. Ότι τα δύο σκέλη αυτά, μην τα βγάλετε από το μυαλό σας. Ο Δοξιάδης ήταν εκείνος ο οποίος μας έφερε και μας έβαλε την αντίληψη, αυτό που είπαμε, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην όλη του συνολική μορφή πώς πρέπει να είναι. Έτσι. Και δεύτερο, ήταν το φωτεινό μυαλό που επέλεξε ότι θα αυτά πρέπει να γίνουν ορθολογικά και να χτιστούν, να καλύπτουν τον πληθυσμό όλων και να μην τον νοιάξει η πολιτική διάσταση. Γιατί ήξερα από τότε, εγώ το είμαι ένας Πασόκος τότε από την αρχή τότε, δεν τον ένιωξε για τίποτα από αυτά τα πράγματα. Όπως είπαμε, πήρε και άλλο το Φίλια, παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι? Ωραία, έβαλε επιτροπή Φίλια. Ο Φίλιας τότε ήταν πιο αριστερός από μένα, ναι. Εντάξει. Και τον έβαλε επικεφαλής της επιτροπής, περίφημη Φίλια, που είπε για το ιατρικό δυναμικό, για το προσωπικό. Στην οποία ήταν και ο Κυριόπουλος και όλοι. Ναι, αλλά πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο να δείτε όλα τα ονόματα. Πρέπει όλα τα νέα τα παιδιά. Τώρα είπα, βρίσκω την ευκαιρία γι' αυτό. Αλλά να μην ξεχνάμε, αυτό έχει σημασία μεγάλη. Διότι κοιτάξτε, παιδιά, αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε, ακριβώς αυτό το ίδιο, το ιστορικό ντοκιουμέντο για μένα, ναι, πήγαμε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας που ήταν ο Παλαιοκρασάς τότε. Γιατί ο άλλος παράγοντας που λέμε είναι ότι να ξεκινήσεις κάτι τι, πρέπει να έχεις την οικονομική υποστήριξη. Έτσι, σε στηρίζει ή δεν σε στηρίζει? Αυτός είναι άλλος παράγοντας γιατί που λέμε δεν γίνεται. Πήγαμε, ο Παλαιοκρασάς λέει: «Προχωρήστε, μην το συζητάτε καθόλου. Πρέπει να φτιαχτεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας». Και τότε, ποιες ξέρετε από την ιστορία, ξεσηκώθηκε πια η πολύ δεξιά μεριά της Νέας Δημοκρατίας και τι είπε? Όχι στα μαρξιστικά συστήματα υγείας. Ακούσατε τι είπε ο κ. Κυριόπουλος? Όχι, πήγε ο Δοξιάδης, όχι στα μαρξιστικά συστήματα. Το πήρανε ότι αυτό είναι ένα μαρξιστικό σύστημα υγείας, ότι θέλαμε να αποκεντρώσουμε και να φέρουμε την υγεία κοντά στον πολίτη με αυτή την έννοια που είπαμε προηγουμένως. Και του είπανε βεβαίως, συνέχεια πήραν το Σισούρα και κάτι άλλους μαρξιστές ή αριστερούς πασόκους για να φτιάξουν και να εισάγουν αυτά τα πράγματα εδώ. Εντάξει. Όταν λοιπόν συζητήθηκε, εδώ να τελειώσω και να πω, τέλειωσε ο Δοξιάδης, δυστυχώς ο άνθρωπος έφυγε, άλλαξε η κυβέρνηση, έμεινε χωρίς εφαρμογή, διότι είπαμε επεκράτησε η δεξιά μερίδα, λέγοντας ότι ήταν ένα μαρξιστικό σύστημα. Έτσι, να πιάνετε τους όρους, διότι εδώ βλέπετε ένα πολιτικό παράγοντα σοβαρό. Γιατί όταν ήρθε και το νομοσχέδιο αργότερα, όπως είπαμε, το 1397 για το ΕΣΥ, επί Πασόκ, το ΚΚΕ ήταν εναντίον της δημιουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του άρθρου 16, που το έγραφε πάλι και εκεί, γιατί είπαμε η διάρκεια, η επαναφορά, διερινού. Πιάνουμε το δεύτερο που είπε ο κύριος Κυριόπουλος, γιατί αυτός μου έβαλε τα ονόματα εκεί, του Αυγερινού. Εμείς τότε πήγαμε, γίναμε κυβέρνηση, κάναμε, ήμαν και εγώ από εδώ από εκεί, πήγα στο ΙΚΑ βεβαίως, με βάλαν διοικητή του ΙΚΑ και αρχίσαμε με τον Αυγερινό και χτίζαμε πλέον τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά κέντρα υγείας. Χτιστήκαν από εκεί. Δεύτερη παρένθεση για τέτοιο. Τα κέντρα υγείας που υπάρχουν τα αγροτικά σήμερα αρένα είναι ακριβώς η μελέτη αυτή με απόκληση μόνο 3%. Απόκληση 3%, δηλαδή 3% δεν έγιναν όπως ήταν. Και το λέω εγώ, ήταν η κατσιφάριος παρέμβαση.
Τι σημαίνει ο κατσιφάριος παρέμβαση? Φαγώθηκε ο κατσιφάρας ότι δεν μπορεί να πάμε, θα το πάμε κάτω στην Χαλανδρίτσα. Γιατί εμένα με λένε συνέχεια, μίλαγα με όρους Χαλανδρίτσας. Να συγκρίνω, Χαλανδρίτσα είναι από την Πάτρα, το αστικό κέντρο, άρα λοιπόν οι συγκοινωνίες, ποιους γιατρούς παραπέμπουν και όλα. Και ο κατσιφάρας επενεύει και λέει, είναι δυνατόν στο Καλέτσι, την πατρίδα των Παπαντρέων, δεν θα βάλετε ένα τέτοιο? Τον βαρέθηκε ο Αυγερινός και είπε, φτιάξτε κέρα στο Καλέτσι. Και, αλλά μην είναι τελείως στο Καλέτσι στην πόρτα, είναι στην Ερημάνθια δίπλα πάνω, κύριε Γκούμα. Έτσι δεν είναι? Και έγινε και αυτή η δουλειά. Αυτά τα λέω, δεν τα λέω σαν χαρακτηριστικά της εμπειρίας της δικιάς μου, αλλά εσείς να εκμιεύσετε τους παράγοντες που επιδρούν σε οποιοδήποτε απόπειρα να κάνουμε ορθολογική προσέγγιση, εμείς όλοι οι επιστήμονες, έτσι που λέμε. Γι' αυτό είναι ο καημός μας εδώ περισσότερο και η δουλειά που γίνεται και σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα και από την ομάδα του Κυριόπουλου, ότι για τόσα χρόνια, επαναλαμβάνω, θα μας πει κανένας, επιτέλους ρε παιδί μου, ποιο είναι το impact, ποια είναι η επίδραση και η επιρροή που είχατε σε όλα τα πράγματα. Διότι βλέπετε ότι πώς ξεφεύγουν ένα σωρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς με τον Αυγερινό, επομένως από την πρωτοπορία του σχεδίου Δοξιάδη και της μεταρρύθμισης Αυγερινού, στο Αυγερινού πλέον μπήκε ο νόμος του ΕΣΥ 1396, μπήκε το άρθρο 16 και τα υπόλοιπα άρθρα που τα λένε καθαρά, ή τα μάκια λένε ότι πρέπει να φτιαχτεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έγινε το περίφημο ότι ο Αλευράς τότε κατέβηκε κάτω και λέει, γιατί αρχίσαν γιατί να κάνουμε, τι να κάνουμε, κύριε Κοντοέ, τι να κάνουμε τότε. Τι έγινε τότε που έγινε η απόπειρα με τον Αλευρά κάτω, εσύ που, τι, να το συνδέσεις με τι, με την... Όχι, όχι, τον νεοποίη. Διότι έλεγε ενιοποίηση των κλάδων και αυτός λέει θα πάρετε εσείς από τον κλάδο τον τέτοιο και θα τον φτιάξετε να τον ομογενοποιήσει, να τον κάνετε ένα νεοποίη. Το καταλαβαίνετε? Από τότε είναι γραμμένο κάτω στο άρθρο ότι ο νεοποίη, ο οποίος αργότερα επιχειρήθηκε με τη λέξη έφη, επί κρεμαστινού και αργότερα και αργότερα και ούτω καθεξής. Και τελικά μείναν όλα έτσι και που φτάσαμε βεβαίως στον ΕΟΠΗ, που είναι η ενιοποίηση των κλάδων υγείας. Τι να κάνουμε, έτσι? Λοιπόν, επομένως για να τελειώνουμε αυτή την διήγηση από εδώ και να πούμε στην ΑΕΝΑ και να μην σας απασχολήσω πολύ, αλλά οπωσδήποτε με περίοδο Δοξιάδη λοιπόν ως καμπή, έτσι για λίγο να τα συστηματοποιούμε, ο αγροτικός γιατρός, το ΙΚΑ και οι ιδιώτες γιατροί. Τα πριν του Δοξιάδη. Τα πριν Δοξιάδη ήταν αυτά τα στοιχεία, τα οποία ήταν ανορθολογικά και χωρίς σύστημα. Αυτό που λέω εγώ και γλέζικα, non-system situation. Είχαμε ένα ελληνικό σύστημα που αναγκάζαμε στο εξωτερικό όταν πηγαίναμε να κάνουμε τα συνέδρια και λέμε the Greek case, a non-system situation. Εντάξει, για να τα επιστημονικοποιούμε λίγο. Λοιπόν, και μετά τα μετά Δοξιάδη ήταν η αρχή με τα κέντρα υγείας, Δοξιάδη, μελέτες στη Σούρα, ο νόμος 1397 του ΕΣΥ που τα άρθρα 16 και τα λοιπά, ομογενοποίηση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα προϊόρτια του ΕΦΗ και το ΙΟΠΗ, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Συμφωνούμε? Λοιπόν, αυτή η διαφάνεια γρήγορα-γρήγορα που δεν θα την έρθουμε, αλλά για να ικανοποιηθεί και αυτό που έχω γράψει, η ΑΕΝΑ, η περιπέτεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έτσι με γούρι. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλα τα τετράγωνα έχω προσπαθήσει και έχω αναλύσει, γιατί σας είπα, βάλθηκα και αυτό στο τέτοιο να κοιτάξω να δω γιατί, ρε παιδί μου, αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν πήγαν μπροστά. Τι στο διάλογο και δεν αφήσαμε να προχωρήσει μπροστά, έτσι δεν είναι? Και βλέπετε ότι ξεκινώντας από τον ιδρυτικό νόμο, έχω σε κάθε τετραγωνάκι, για αν θέλετε ταξινομετρικούς λόγους, έχω βάλει επί Υπουργεία Στάδη, επί Υπουργεία Στάδη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ο κάθε υπουργός είχε δηλαδή, ναι βεβαίως θέλω εγώ να προχωρήσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδας. Έφτιαξε ένα νόμο. Ο ίδιος βεβαίως πολιτικά ποτέ δεν κοίταγε και έχει τη βούληση να προχωρήσει και να επιμείνει για οποιοδήποτε σχεδιασμό και οποιαδήποτε ανάπτυξη. Και μείναν όλα αυτά που βλέπετε τα τετράγωνα χωρίς τίποτα, χωρίς για να φτάσω την περίοδο. Ακόμη και το μνημόνιο μας πήραν χαμπάρι και γράφουν σε ένα άρθρο μέσα ότι πρέπει να εφαρμόσετε
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τίποτα από εκεί όπως έγινε. Φτιάξαμε και τις επιτροπές τις άλλες. Οπότε προχωρήσαμε. Προχώρησε η κουβέντα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φτιάχνεται η περίφημη του Σουλιώτη τότε. Θυμάστε τι ήταν, επί ποια υπουργείας, επειδή τα συνδέουμε όλα με τους υπουργείας Γεωργιάδη κτλ. Μετά μπήκε από πάνω ο πρόεδρος Ιωπή Κοντός. Ο κύριος Κοντός, εκεί που τον βλέπετε, ο Δημήτρης, παρουσίασε και αυτός μια πρόταση, η οποία βεβαίως ήταν η πρόταση συγκροτημένη και όλα αυτά. Όλα αυτά δεν περιείχαν τίποτα παράξενο. Το θέμα ήταν ότι δημιουργούσαμε πλατφόρμες και βάση, με συγχωρείς λίγο που στρίβω από εδώ έτσι, κτλ. Δημιουργούσαμε πλατφόρμες και βάση, επιτέλους να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και προχωράμε ότι έγινε πάλι ένα τέτοιο από έναν Θεοδωράκη, ποιος ήταν αυτός. Μετά έφτιαξε και τη δουλειά ΕΣΔΗ, ο φίλος μου Σκρούμπελος, δεν έχει έρθει ο Τάσος, ο Αναστάσης. Ναι, αυτό το θέλω να το πω, γιατί μετά θα δείξω, διότι μετά με τις κομπιούτερες θα δεις τη διαφορά, το ξέρει ο Τάσος εδώ, το έδειχνα και τα έχει στο γραφείο του, τα έχει δει και η διαφορά από τότε μέχρι τότε, ήταν και η τεχνολογία, δεν έχει σημασία όμως η δουλειά, η δουλειά εκφράζεται το ίδιο, το θέμα είναι γιατί δεν το εφαρμόσαμε, έτσι δεν είναι. Μετά, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λέω στη Σούρα εκεί, διότι ήμουν και εγώ Επιτροπή των Σοφών εκεί, κάναμε και εκεί, διότι ήταν του μνημονίου. Λένε πρέπει να φτιάξουμε μια επιτροπή η οποία να λέει διαρθρωτικές αλλαγές. Α, επιμονή εμείς για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κανένας δεν έδωσε σημασία. Και έρχεται λοιπόν σήμερα η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, παρένθεση λέω Μπένος, Λιονής κτλ. Ο Χρήστος ο Λιονής, δεν ξέρω, θα μας έρθει. Είσαι. Αύριο το πρωί, δεν πειράζει. Θα τα πω αύριο το πρωί. Γιατί. Θα το δει τι εννοώ. Και βεβαίως δεν λέμε τίποτα, αυτό που είπα στην αρχή. Δεν μάθαμε τίποτα καινούριο. Δεν είναι τίποτα καινούριο το σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Έτσι δεν είναι? Ο κύριος Θηραίος, ο Λευτέρης ο Θηραίος, εργάστηκε σκληρά σε τις προτάσεις την εποχή που ήταν ο Πολύζος και οι υπόλοιποι. Εντάξει, λοιπόν, τα ιατρία γειτονιάς που είναι υποτίθεται group practices, για να μιλάμε και με όρους έτσι δικούς μας, έτσι επιστημονικούς, και όπως ξέρουμε τα συστήματα υγείας πώς δουλεύουν, μια μορφή, εντάξει, μια αντίληψη για να δημιουργεί οικογενειακός γιατρός. Εδώ θα αφήσουμε το Ποδοσάκι, τον πρόδρομο, ο οποίος θα πει αν συμφωνεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει γράψει κιόλας, δεν συμφωνεί και φωνάζει κιόλας, αλλά θα μας τα πει τις φωνές του αργότερα. Λοιπόν, και οι μονάδες αναφοράς είναι το όνομα των αστικών κέντρων υγείας. Έτσι. Ενδιάμεσα όμως δεν μπορώ να μην σας πω ότι. Εγώ τώρα κάντε, δεχτείτε λίγο πάλι την περίοδο τέτοιο, ότι τι γινότανε. Ενδιάμεσα εγώ, η τύχη με έφερε να είμαι του ΙΚΑ. Εφόσον με έφερε να είμαι του ΙΚΑ, τότε όπως καταλαβαίνετε, ότι είχα μια άμεση αντίληψη το τι γίνεται στα αστικά κέντρα. Και βάρθηκα και έκανα τη μελέτη, όπως βλέπετε, για όλη την Ελλάδα για τα αστικά κέντρα υγείας. Αν ανοίξετε ένα τυχαίο εδώ πέρα, τι γράφει η Λευτέρα εκεί πέρα, ποια πόλη είναι αυτή, παραμισκάρι. Τάδε, ξέρω εγώ, ποια πόλη είναι αυτή. Αριστερά. Κομοτηνή. Στην Κομοτηνή, ας πούμε. Πήραμε στον Κομοτηνή, τι είδαμε, τι θα έκανατε εσείς. Θα θέλατε, ας πούμε, επιστήμη δικιά μου και επιχειρησιακή έρευνα. Θα κοιτάγατε να δείτε τι υποδομές του ΙΚΑ υπάρχουν. Ομογενοποίηση. Αυτό τα παιδί που γίνανε αργότερα, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κοιτάξαμε από τότε, έγινε η μελέτη έτοιμη. Είχα έτοιμη για τα αστικά κέντρα υγείας. Επομένως, κοιτάγαμε το ΙΚΑ τι υποδομές έχει, έτσι, και πώς θα συμπληρωθεί με τα υπόλοιπα που θα τα δείτε εδώ πέρα όλα. Και καθίσαμε σε ένα πάλι με τους ανθρώπους και είπαμε για να καλυφθεί ο πληθυσμός της Κομοτηνής, πόσα ακόμη αστικά κέντρα χρειάζεται. Πόσα ακόμη αστικά κέντρα χρειάζεται για να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός? Με αυτή με την έννοια 30.000 κατοίκους και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Στο βαθμό που το ΙΚΑ, αν το πολυιατρείο του ΙΚΑ, το παιδί που λες Δημήτρη, ήταν προδιαγραφές που μπορεί να καλύψει, εντάξει, αλλιώς αναβάθμισε το και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Μια παρένθεση εδώ, εγώ εργάστηκα πάρα πολύ σκληρά διότι μου την έδωσε και κοίταξα να δω σε όλες αυτές τις πόλεις της Ελλάδος το ΙΚΑ τι κτίρια είχε. Για το ΙΚΑ, όπως ξέρετε,
Είχε πολλά κτίρια. Στην Πάτρα και στο Βόλο, τα κέντρα υγείας που έγινε το περίφημο πολιατρία του ΙΚΑ και στο Βόλο, είναι απόφαση δικιά μου πάνω. Έτσι, και το πολιατρίο που είναι στο ΙΚΑ, τώρα της Πάτρας, είναι ό,τι πρέπει. Είναι ένα αστικό κέντρο υγείας. Η μελέτη αν ανοίξει εκεί πέρα, έτσι γιατί τώρα φτιάχτηκε να είναι πιλότος η Πάτρα, ξέρετε, στη νέα πρόταση. Λοιπόν, η μελέτη λοιπόν δείχνει ότι χρειαζόμαστε ένα άλλα δύο αστικά κέντρα για να καλύψουμε και τον πληθυσμό της Πάτρας. Συν το ένα του ΙΚΑ. Συν τα παλιά τα μικρά ιατρία του ΙΚΑ στα, πώς τα λένε, πάνω στην, στους, κάτι εκεί πάνω στην Άνω Πόλη και κάτι τέτοια, θέλανε μια επιδιόρθωση ή να είναι αυτό που λέει ο Μπένος εδώ πέρα και η ομάδα του, με το Λιονί να είναι της γειτονιάς, να είναι τα ιατρία της γειτονιάς. Είναι ό,τι πρέπει. Άρα βλέπετε ότι έχουμε έτοιμα, δεν χρειάζεται δηλαδή τρομερή επιστήμη. Γι' αυτό ενδιάμεσα, ναι, μεν με πιάνει ο ενθουσιασμός, αλλά να λέω, το πρόβλημα του συστήματος υγείας, παιδιά, να το πιστέψετε, όλα τη συζητάμε. It's not an organization, δεν είναι οργανωτικό θέμα, είναι πολιτικό θέμα. Έτσι, οι παράγοντες που υπάρχουν πίσω είναι όλα γύρω από οτιδήποτε που δεν αφήσαν να προχωρήσει τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι, Γιάννη, να τελειώνει ένα-ένα. Επομένως, οι προτάσεις αυτές, είπαμε, είναι αυτές. Λοιπόν, εδώ ήθελα το Λιονί που λες, Γιάννη Κυριόπουλε. Ο Λιονίς, θα δείτε μεθαύριο, θα παρουσιάσει μια διαφάνεια η οποία θα λέει «Δεν έχουμε συζητήσει για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας». Και έχει αυτή τη διαφάνεια. Είναι κατά Χρήστο Λιονί. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πω και επιμένω για αυτό το πράγμα, γιατί με έχετε ακούσει και άλλες φορές να λέω, ότι όταν κοιτάμε να κάνουμε εφαρμογή, πρέπει να δούμε τελικά, δεν έχει γίνει μια πλήρη και βαθιά ανάλυση των παραγόντων που εμπόδισαν και εξαρτούν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Ότι πρέπει για να κάνεις μια εφαρμογή να δούμε από τι συμμαχίες φτιάχνουμε, τι λεφτά έχουμε και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Και βεβαίως οι παράγοντες αυτοί, οι κρίσιμοι παράγοντες, το πολιτικό περιβάλλον, σας είπα προηγουμένως πολιτικά, μέσα στον χώρο, έζησε το Πασόκ, κανένας δεν πίστευε ότι το ΕΣΥ ήταν εκείνο που έπρεπε να γίνει. Αντιδρούσαν όλοι και ούτω καθεξής. Να μην πω τώρα λεπτομέρειες. Η κομματικοκρατία, το οποίο είναι ένα τέτοιο, ένα φαινόμενο τρομακτικό που κάθε φορά κυριαρχούσανε είτε στα συλλογικά όργανα, στους φορείς, κομματικά, τα οποία ποτέ δεν πιστεύανε στις ρήξεις αυτές που θέλαμε και ούτω καθεξής. Σίγουρα το οικονομικό περιβάλλον θα συμφωνείτε ότι πρέπει να διερευνηθεί με την άποψη ότι ποιοι ήταν οι μακροοικονομικοί παράγοντες που υπάρχουν, δηλαδή αν είμαστε σε περίοδο κρίσης, τώρα είμαστε σε περίοδο κρίσης. Περάσαμε όμως σε περίοδο λεφτών, δεν ήταν τα λεφτά ποτέ τότε, αλλά υπήρχε ο δεύτερος παράγοντας. Υπήρχαν οι υπουργοί, τι είπα εγώ, πήγαμε στον Παλαιοκρασά. Έτσι. Να μην πούμε τώρα, φίλοι μας εδώ, γιατί έχουν έρθει και εδώ πέρα υπουργοί, επί Πασόκ, που τους έζησα εγώ, δεν θέλησαν να βοηθήσουν τις προτάσεις του Παπαδόπουλου. Διότι η δικαιολογία ήταν τάχατες κοστίζουνε, έτσι. Οι δικαιολογίες είναι ότι κοστίζουνε, αλλά πίσω από εκεί υπήρχε η εκτίμηση η πολιτική ότι μήπως είναι ένα, πώς το λένε, ένα βήμα ή ένας τρόπος να μπορέσουμε να βάλουμε τα εμπόδια, τα πολιτικά, σε κάποιον που μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Και σας είπα την άλλη φορά στη Μονεμβασιά, που πρέπει να το πω και αυτό, γιατί είμαι μάρτυρας αυτά, ο Χαρδούβολης, αν θυμάστε, ήταν μια φορά οικονομικός σύμβουλος του Σιμίτη. Και έτυχε να βρεθώ εγώ εκεί πέρα του ΟΣΑ, του ΟΣΑ άνθρωποι, και μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχει την πρόταση, πρέπει να προχωρήσει. Αυτή λέει κοστίζει και κάτι τέτοιο. Και λέω εκεί και σκέφτομαι, άντε τώρα να πείσεις στο Χαρδούβολη και να του πεις, Γιάννη, τι θα πεις για τον Παρέτο, και να του πεις ότι η ωφέλεια από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι δεν ξέρω αργότερα, αύριο είναι, πώς πιάνει το σύνδρομο Παρέτο, που ο Γιάννης ο Κυριόπουλος αυτά τα χειρίζεται θαυμάσια, αλλά επειδή ξεκινάνε όμως από πάσο, υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο Παρέτο, το 80 προς 20, δεν ξέρω αν το πιάσεις ότι
Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ρίχνουμε τώρα μόνο 20% και χαμηλότερο από τις δαπάνες, ενώ η ωφέλεια μπορεί να είναι 80% για πάνω. Έτσι. Ή υπάρχουν και ανάποδες. Πάντως, η Παρέτο, θα ακούσετε και τον Κυριόπουλο αύριο, είναι η περίφημη τέτοια αρχή του Παρέτο, η οποία λέει 80-20. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε καμιά φορά 80% έχουμε δαπάνες σε ένα πληθυσμό, ενώ οφείλονται σε 20% μόνο, έτσι, σε ορισμένα γερόντια κτλ. Σε 20% γερόντια προκαλούν 80% δαπάνες μέσα στο σύστημα της υγείας. Είναι όλη αυτή η αρχή του Παρέτο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αύριο θα χαρούμε όλοι την προσέγγιση που θα κάνει ο Γιάννης ο Κυριόπουλος. Λοιπόν, κοινωνική υποστήριξη, οι πολίτες. Θα συμφωνείτε, οι πολίτες στην αρχή δούλευαν σκληρά και λέγαν και στηρίζανε το ΕΣΥ, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μετά βεβαίως τα εγκαταλείψαν και αυτοί. Οι συλλογικοί φορείς, stakeholders που λέω, να μην πω για γιατρούς, για οτιδήποτε άλλο, ομάδες ποιήσης και συμφερόντων, κερδισμένοι και χαμένοι, ακόμη λέω συνήθως, σας το είπα και την άλλη φορά και τα λέω στο εξωτερικό και γελάνε και λέω συσούρες με το taxi drivers. Γιατί οι taxi drivers ήταν μια ομάδα που ήταν αντιδραστική και μπήκανε μέσα σε μια ομάδα ποίησης και τέτοιο. Το καταλαβαίνετε για τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά κέντρα υγείας, ρε, να μπορεί να σκεφτείς. Γιατί, κορίτσι μου, από το Λιδωρίκι οι ταξιτζίδες παίρνανε τους ανθρώπους και τους πηγαίναν στην Άμφισσα. Ή από τη Χαλανδρίτσα τους παίρναν στην Πάτρα και χάναν τα αγόγια τους. Όταν λέγαμε εμείς ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον πολίτη θα τον κρατήσεις. Η αντίδραση τότε των ταξιτζίδων ήταν σημαντική, με κατάλαβες. Και γιατί να μην δημιουργούν καταστάσεις και να πηγαίνουν στον τόπιο βουλευτή και τα λοιπά για να πει τι εξυπνάδες είναι αυτές. Έτσι και ούτω καθεξής, το λέω στην απλοϊκότητα. Αλλά προσέξτε, σε μια ανάλυση πάντοτε να σκεφτόμαστε και να σκεφτείτε ότι χρειάζεται να δούμε όλους τους παράγοντες. Από αυτούς που μπορούμε να θεωρούμε αστείους μέχρι τους πιο σοβαρούς. Και μετά τεχνική οργανωτική, ότι αν έχουμε management και αν έχουμε στοιχειολογικό δυναμικό, άρα να τελειώνουμε αυτό το πράγμα, τεκμήρωση και αξιολόγηση του συστήματος, μηχανισμοί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επικοινωνιακή στρατηγική, χρειάζεται πάντοτε να κάνουμε μια καλή επικοινωνία και να μην δουλεύει. Λοιπόν, εδώ έρχομαι πάλι, Δημήτρη, γιατί εγώ είμαι ερωτευμένος πάρα πολύ, γιατί το θεωρώ στην όλη εξέλιξη ότι το θεσμικό κοινό που είχαμε για τόσα χρόνια, ότι δεν είχαμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπήρχε ανυπαρξία μιας ενιαίας οργάνωσης χρηματοδότησης. Προσέξτε μόνο τα bullets, έτσι δεν είναι. Κατακερματικός διοίκησης του συστήματος υγείας, όλο υπάρχει ίσως μια διαφάνεια από την ομάδα του Κυριόπουλου που θα δείξει λίγο παρακάτω. Και ανυπαρξία, αυτό που έχουμε ανία, ρυθμιστικού πλαισίου, ένα regulated system σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού. Ήρθε ο ΕΟΠΗ, ο οποίος μπορεί να είναι ο καταλύτης. Συμφωνούμε. Για μένα ο ΕΟΠΗ, ανεξάρτητα τώρα βρεθήκαμε στην περίοδο κρίσης κτλ. Αλλά αυτό ο ΕΟΠΗ είναι ο καταλύτης που θα κουβαλήσει και θα φέρει μαζί αυτές τις τομές των δύο αυτών, των τεσσάρων αυτών σημείων. Έτσι. Αλλά προς Θεού πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα πλέον, πρέπει να φύγουμε. Ακούτε πάλι και επαναλαμβάνω ότι ο Κυριόπουλος λέει ότι είμαστε σε άλλη περίοδο πλέον τεχνολογίας παραγωγής της υγείας. Εντάξει. Επομένως πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε ότι δεν μπορούμε δογματικά να σκεφτούμε έτσι, αλλά πρέπει να έρθουμε να δούμε το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, πώς θα τον συγκεριάσουμε. Αλλά εκεί χρειάζεται από πάνω να έχουμε μια ομπρέλα η οποία θα μπορεί να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο. Έτσι, αξιολόγηση αυτά που κάνει και μας τα έχει πει πολλές φορές ο Δημήτρης ο Κοντός, εδώ και οι άλλοι του ΕΟΠΗ, και συνεχίζουν να είναι οι αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται, οι συμβάσεις που δημιουργούνται και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ είναι το καινούριο σχέδιο που είπατε. Που είπαμε, που λέει η ομάδα του Μπένου και του Λιονί και των άλλων, δηλαδή το μπλε να το σκεφτείτε ότι είναι ένα σημείο αναφοράς και τα άλλα είναι τοπικές κέντρα, πώς το λένε, τοπικές μονάδες γειτονιάς που λέμε, γιατρών γειτονιάς, έτσι Λευτέρη, με μια... Και εδώ σας έφερα το παράδειγμα, εάν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση καινούργια που ξεκίνησε με ένα πιλότο, δεν δει πάλι ένα σχεδιασμό που να έχει τον ορθολογισμό που σας είπα προηγουμένως. Εδώ το βλέπετε, είναι η Πάτρα και αυτή είναι η διαφάνεια που είναι παρμένη από τον Τάσο τον Σκουρμπέλο. Η διαφάνεια, το μπλε είναι
του ΙΚΑ, το ίδιο αυτό που είπα προηγουμένως, φτιαγμένο, αλλά χρειάζονται άλλα δύο κέντρα, χρειάζονται άλλα δύο αστικά κέντρα υγείας να πλήρει η κάλυψη. Και η πρότασή τους στον πιλότο, τι είπανε, αν το έχει διαβάσει Πάνο Γκούμα και κύριε Γελαστοπούλου από εκεί, είπανε ναι μεν να κρατηθεί το ΙΚΑ και να είναι ένα κέντρο, αστικό κέντρο σημείο αναφοράς και να φτιαχτεί ίσως να δούμε στο Ζαρχουλέικα, το τρίτο απάνω. Έτσι. Αλλά χρειάζεται μια πλήρη κάλυψη και ένα ακόμη. Να, εδώ το γράφω πρώτο αστικό κέντρο. Είναι το υπάρχουν πολυατρείο ΙΚΑ με προδιαγραφές αστικού κέντρου υγείας. Είναι το δεύτερο αστικό κέντρο υγείας που απαιτείται νέο αστικό κέντρο υγείας. Τα υπάρχοντα ΙΚΑ μικρά και μόνο για τα ιατρία γειτονιάς μπορούν να γίνουν τέτοια. Και το τρίτο αστικό κέντρο, για νέο αστικό κέντρο υγείας, το υπάρχουν ΙΚΑ ανεπαρκές και ούτω καθεξής. Αυτά συζητάω. Πρόταση της 6 είπε για Πάτρα ήταν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αυτή ήταν η μελέτη που δεν είναι διαφορετική. Αυτή που η μελέτη που σας είπα την είχα κάνει πριν από 30 χρόνια ή 35 χρόνια, Θοδωρή. Έτσι, είναι ίδια πράγμα. Τότε που είπα, διότι το κτίριο αυτού του ΙΚΑ που είναι, ήταν του ΙΚΑ, δόθηκε, είναι έτοιμο και είχαμε πει από τότε στη μελέτη την ίδια. Τη βλέπετε, να γίνουν ακόμα άλλα δύο αστικά υγεία. Περιμέναμε 35 χρόνια τώρα να δούμε, θα γίνουνε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό έτσι να δούμε όλο αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν η μελέτη αυτή, όπως είπαμε προηγουμένως, από το 1984. Εδώ είναι οι μονάδες γειτονιάς κάπως έτσι. Εδώ η ηγημονία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αυτό που είπαμε επαναφορά της Άλμα Άτα, είναι ο άξονας Μίναρου. Όλοι μας πιστεύουμε και είμαστε, πώς το λένε, στρατιώτες γύρω από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όλα, γιατί συγκεντρώνει όλες και τις υπηρεσίες. Τώρα συζητάμε και για ψυχική μεταρρύθμιση, ότι πρέπει να είναι μέσα. Έτσι ο Λευτέρης ο Θηραίος έχει δουλέψει πολύ σκληρά. Εδώ φέρνω, αυτό είναι πηγή Κυριόπουλου, Σχολή Δημόσιας Υγείας, ότι η μορφή αγοράς των υπηρεσιών υγείας έτσι, είναι σημαντικό. Είναι αυτή που είναι αλλαγμένη σήμερα, αλλά ό,τι σήμερα σχεδιάζουμε δεν είναι αυτό που σχεδιάσαμε εμείς πριν από 30 χρόνια. Έτσι. Τι είχαμε λάβει τότε, αλλά όταν λέγαμε αυτά, συζητούσαμε και τότε με τον ιδιωτικό τομέα πώς θα καλυφθεί. Λοιπόν, και λέω εκεί πέρα, το διακύβευμα είναι ότι από τους μεταρρυθμιστικούς κρίκους της αλυσίδας, η συγκρότηση του συστήματος υγείας είχαν αξιακά και ιδεολογικά ένα καθαρό προοδευτικό και κοινωνικό τέλειο. Υπήρχε η ηγημονία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί ποτέ δεν μπόρεσαν να μπορέσουν να βοηθήσουν ούτε οι συνδικαλιστές ούτε τίποτα άλλο. Εδώ είναι στη σελίδα 365 που λέω. Το άλλο, το διακύβευμα 2, είναι ότι ένας νέος σχεδιασμός, προσέξτε, η επιστήμη μας λέει υπάρχει ένα path dependency. Και εγώ στηρίζω, τι λέμε με αυτό το path dependency, το έχετε ακούσει. Ότι έχουν περάσει 35 χρόνια. 35 χρόνια έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό δυνάμεις και ένα σωρό παράγοντες. Επομένως, οποιαδήποτε νέα εμβολή που πάμε να κάνουμε να εφαρμόσουμε, έτσι, λέει η επιστήμη και οι αναλυτές πολλοί της New Institutionalism, πώς το λέμε, το νεοθεσμικό, πώς το λέμε Γιάννη, το New Institution, νεοθεσμική προσέγγιση, ότι ήδη είναι εγκατεστημένες συμπεριφορές πλέον, οι οποίες δύσκολα θα μπορούν να φέρουν την τομή εκείνη που χρειάζεται. Έτσι. Και αυτό είναι το path dependency. Και είναι δύσκολο. Και το δεύτερο είναι αυτό που σας λέω, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τελειώνουμε. Τελειώνω, Μάρθα, είναι η τελευταία. Ναι. Λοιπόν, για 35 χρόνια λοιπόν λέω, για 35 χρόνια οι εφαρμογές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ήταν πεσμένα και μετέωρα. Τώρα τα βίωτα. Ίσως τώρα άρχισε κάτι να πάλετε κατά φάμπρ. Λέτε να έχουμε παλώμενες περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν, το και μπορεί κάτι να δούμε από αυτή τη μεριά. Ας είναι έστω και παλώμενες. Έτσι, να το κρατήσουμε το παλόμενες, όπως μου είπε, ποιος μου είπε ο Ιώρος,
ότι πρέπει να δούμε πώς θα κρατηθεί. Λοιπόν, έλα, εγώ τώρα ούτε παλόμενο ούτε τίποτα έχω πέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή κύριο Σισούρα, παραστατικός όπως πάντα, το ανέκδοτο...